Στην κορύφωση της τουριστικής σεζόν, αυτή είναι μια καθημερινή εικόνα για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αλλά λούμ ταλαιπωρία και αγώνας δρόμου για μια θέση στάθμευσης στο πλέον πολυσύχναστο αεροδρόμιο, το οποίο αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες. Όπως οι ίδιοι οι οδηγοί εξηγούν, το λιγότερο που χρειάζεται να περιμένουν στην ουρά για να καταφέρουν να σταθμεύσουν είναι μια ώρα. Χαμός γίνεται, εντάξει, πολλή δουλειά. Εδώ το πάρκινγκ δεν υπάρχει. Αυτό, τι να πεις. Είστε εδώ επειδή δεν υπάρχει θέση στο πάρκινγκ. Ναι, αυτό είναι το πάρκινγκ, ό,τι βλέπετε. Δηλαδή είναι 20 αμάξια, 5 θέσεις πάρκινγκ. Είναι τώρα το φόρτο της εποχής, της μέρας. Κάθε Κυριακή ατελείωτες αφίξεις, αναχωρήσεις. Αυτή η κατάσταση ξεκίνησε τώρα από τον Αύγουστο ή είναι όλο το καλοκαίρι? Όχι, είναι σε όλο το καλοκαίρι, από Ιούνιο, μέσα Ιουνίου και μετά το ίδιο πράγμα επικρατεί. Και μπορεί οι επιβάτες των πτήσεων να προσγειώνονται στην ώρα τους, ωστόσο τις περισσότερες φορές αναγκάζονται να περιμένουν για ώρα κάτω από τον καυτό ήλιο για το πούλμαν που θα τους παραλάβει. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζουν οι επισκέπτες του νησιού. Όταν ήμουν εγώ στην ουρά ακόμα, οι πελάτες βγαίνανε. Ακούτε παράπονα εσείς από πελάτες? Ναι, και πολλοί φεύγουν μεταξύ, ενώ έχουν πληρώσει τράνσφερ λεωφορείου, δεν μπορούν να περιμένουν άλλο και φεύγουν μεταξύ. 9.30 ώρα έφτασα εγώ και μπήκα 11.15, μια ώρα μέχρι την Εθνική. Ένα χάλι μαύρο. Και εσείς ακούτε παράπονα? Συνέχεια. Βγάλουν φωτογραφίες οι άνθρωποι με το δίκιο τους, έτσι, αφού δεν προσφέρουμε τίποτα. Μόνο ο Θεός, τον ήλιο. It's okay. Could be worse. We're English, we love queuing. Fine, until then, yeah. So far, so good. 3/4 είμαστε εδώ για να μπούμε στο πάρκινγκ. Ήδη έχει καθίσει η πτήση μισή ώρα. Οι πελάτες ήδη έχουν βγει έξω και περιμένουν. Αναγκαστικά όμως πρέπει να μπούμε στο πάρκινγκ για να τους πάρουμε. Δεν μπορούμε να τους πάρουμε από εδώ απ' έξω. Κατά τις ώρες αιχμής, η ουρά των λεωφορείων συνεχίζεται ακόμα και στο δρόμο, έξω από το χώρο του αεροδρομίου. Οι οδηγοί συχνά αναγκάζονται να κάνουν στάσεις σε σημεία που εμποδίζουν. Απλώς ο καθένας παρκένει που βρίσκει και αυτό. Και έχουμε και τους αστυνόμους που, εντάξει, δεν κάνουν λάθος τα παιδιά, γράφουν, αλλά δεν έχουμε και πού να πάμε εμείς. Μας λένε φύγετε από το αεροδρόμιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνεχώς αυτό γίνεται. Εσείς περιμένετε τώρα να παραλάβετε κόσμο? Ναι, περιμένω να παραλάβω κόσμο. Αυτό τώρα, μακάρι να μου τους φέρει κάποιος, γιατί δεν γίνεται. Μόνος μου δεν μπορώ να τους πάρω. Και γίνεται συνέχεια αυτό. Φοβάστε και μη σας γράψουν αν φύγω? Ναι, άμα φύγω θα με γράψουν. Πέρα. Τα νερά αυτά στάζουν από τα λεωφορεία, είναι από τα αρκοντήσια, αλλά δεν δουλεύουν οι αποχετεύσεις όπως βλέπετε, που να φεύγουν αυτά τα νερά. Το πρόβλημα της στάθμευσης όμως δεν σταματάει εκεί για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτό αδυνατούν να σταθμεύσουν οπουδήποτε δωρεάν, έχοντας κατά καιρούς κάνει και δημόσιες εκκλήσεις και παρεμβάσεις για το θέμα.